Στον δρόμο προς τις ευρωπαϊκές κάλπες στην Κρήτη βρέθηκαν υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Αριστεράς, κάνοντας κάλεσμα στους πολίτες για στήριξη της πολιτικής τους πρότασης, ενώ μίλησαν στο Πολύκεντρο Ηρακλείου. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι στην Κρήτη, καθώς είναι και ο τόπος καταγωγής της μητέρας μου. Έχω την τύχη να κατάγομαι από τα Νόγια και οπότε είναι μεγάλη χαρά και τιμή να επισκέπτομαι πάντα την Κρήτη. Θεωρώ ότι η ψήφος στη Νέα Αριστερά στις ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντική για όλους μας, γιατί θα μπορούσε να της δώσει δύναμη και σε εμάς ελπίδα ότι μπορούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο από την επόμενη μέρα και όλα των ευρωεκλογών. Και το ζήτημα της αγροτικής πολιτικής χρειάζεται ειδική μεταχείριση και χρειάζεται, αν το θέλετε, να παλέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου, ώστε πραγματικά οι αγρότες να μην βρεθούν στο περιθώριο. Εξάλλου βιώσαμε μια μεγάλη κρίση, αγροτική κρίση, πολύ πρόσφατα, ώστε πραγματικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές να στηρίζουν τον αγρότη, να στηρίζουν το γεωργικό εισόδημα και παράλληλα να έχουν μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και του περιβάλλοντος. Ακρίβεια, κλιματική αλλαγή, αγροτική πολιτική και ενεργειακή κρίση, θέματα που πλήττουν την κοινωνία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας με στόχο να αναπτύξουν τις προτάσεις του κόμματος, δίνοντας το διακύβευμα της υποψηφιότητάς τους για τις φετινές ευρωεκλογές. Σήμερα η Ελλάδα είναι πρωταθλητής στο πρόβλημα της στέγασης. Όχι μόνο τα ενίκια είναι στα ύψη, το κόστος στέγασης σε συνδυασμό με την ακρίβεια πλήττει πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες που σήμερα πληρώνουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για τη στέγαση. Αλλά εδώ στην Κρήτη ειδικά έχουμε και το φαινόμενο της έλλειψης κατοικιών, όχι μόνο οικονομικά προσιτών κατοικιών, αλλά γενικώς, γιατί τα περισσότερα χρησιμοποιούνται για τουριστική χρήση. Οι 5 υποψήφοι της Νέας Αριστεράς μίλησαν επίσης για την οικονομία και την στεγαστική κρίση, αναφέροντας ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση της χώρας αδιαφορεί και κάποιες φορές εντείνει τα προβλήματα που μαστίζουν τους Έλληνες.